Γεια σας παιδιά, είμαστε και πάλι μαζί με άλλο ένα επεισόδιο του Planet Zoo. Και θυμάστε την τελευταία φορά ήμασταν εδώ, ήμασταν στον χώρο της τίγρης. Είχαμε φέρει μια τίγρη από την Σιβηρία, η οποία βλέπετε τώρα κοιμάται. Κοιμάται του καλού καιρού που λέμε. Και της είχαμε φτιάξει εδώ το χώρο, έναν πολύ ωραίο χώρο. Χαλάσαμε σχεδόν όλα μας τα credit. Τώρα έχουμε μαζέψει 586. Το άφησα λιγάκι να κυλήσει το παιχνίδι και το προχωράμε σιγά σιγά. Λοιπόν, εδώ έχω κάνει κάποιες μικροαλλαγές. Έχω βάλει ένα σπιτάκι επιπλέον εδώ στα παγόνια. Ναι, δεν είναι γαλοπούλες, είναι παγόνια, ναι. Και εδώ πέρα έβαλα αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι, το οποίο είναι τους βάζουν μια τροφή στην ουσία για τα, για εδώ, για τα φλαμίγκος. Πρωτού προχωρήσουμε, να κάνω κάτι βασικά. Προχώρα λιγάκι εδώ. Ας το αφήσουμε λιγάκι να προχωράει το παιχνίδι. Πρωτού προχωρήσουμε λοιπόν, θέλω να δω ποια ζώα έχουν μεγαλώσει, να τα αφήσουμε στο ελεύθερα, στην άγρια φύση, ώστε να μαζέψουμε credits. Έχουμε 596 μετά, αφού βάλαμε την τίγρη. Τα credits είναι πολύτιμα για να βάλουμε τα καλά τα ζώα, τα ακριβά, λιοντάρια όπως σας έχω πει και τέτοια πράγματα. Οπότε αυτά πρέπει να ανεβαίνουν. Και ανεβαίνουν με δύο τρόπους. Είτε παίζοντας πολύ το παιχνίδι, είτε κάνοντας breeding. Δηλαδή διασταυρώνοντας, αφήνοντας τα ζώα να αναπαραχθούν και μόλις μεγαλώσουν τα μωράκια τα αφήνουμε στο περιβάλλον. Οπότε, για να μην λέω πολλά. Πάμε εδώ, στα φλαμίγκος. Φλαμίγκο με τη σειρά θα τα πάρουμε. Φλαμίγκο έχω μπόλικα. Greater Flamingo για την ακρίβεια. Και όλα είναι και μεγαλούτσικα. Αυτό εδώ έχω μόνο ένα θηλυκό. Οπότε εδώ θα γίνει σφαγή μέσα στο κελί. Θα γίνει το, έλα να δεις. Σίγουρα. Εδώ δεν μπορώ να το διώξω αυτό, ούτε αυτό. Για να δω αυτό το αρσενικό. Αυτό μπορώ να το αφήσω στο ελεύθερο. Έλα εσύ. Όσα μόνο 6, δεν πειράζει. 6-6 τα κάνουμε. Πήραμε ένα. Πάμε τώρα παρακάτω εδώ στα παγόνια. Τα παγόνια τώρα έχουμε 2 θηλυκά, 3 αρσενικά. 3 θηλυκά, 3 αρσενικά. Να δούμε τι μπορούμε να διώξουμε. Καταρχήν θα διώξουμε ένα θηλυκό, αυτό εδώ. Δεν μας δίνει πολλά, μόνο 3 μας δίνει credits. Δεν μας δίνει πάρα πολλά, δυστυχώς. Και θα διώξω και ένα θηλυκό και ένα αρσενικό θέλω να διώξω. Ποιο όμως? Γι' αυτό, αυτό εδώ. Αυτό εντάξει. Τίποτα ρε παιδιά. Δεν μας δίνει κάτι, δυστυχώς. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Πάμε στα Japanese Macaque, στις Ιαπωνέζικες μαϊμούδες. Εδώ πέρα έχει μεγαλώσει καμία, έτσι να την απελευθερώσουμε. Έχω πολλές θηλυκές εδώ. Αυτό είναι καλό. Παραδείγματος χάρη, αυτή είναι εδώ. Καταρχήν αυτές εδώ να δω. Όχι, αυτό δεν πάω να το ελευθερώσω. Αυτό δεν μπορώ. Αυτή λογικά μπορώ. Όχι, τα αυτή μπορώ. Και άλλη θηλυκιά εδώ. Αυτή, ούτε αυτή. Τι γίνεται ρε παιδιά? Και μόνο ένα αρσενικό. Αχ. Χερός. Έχουμε και λέμε εδώ, τώρα έχουμε τις ζεύρες. Οι ζεύρες έχω 0,8 και 1,1 χρονών. Είναι πολύ μικρά αυτά ακόμα για να τα απελευθερώσω στο άγριο περιβάλλον. Για να δούμε εδώ στις αντιλόπες. Αντιλόπες πήρα ένα αρσενικό. Δεν είχα αρσενικά, αλλά δυστυχώς αυτό που πήρα ήταν πολύ μικρό. Σε ηλικία περιμένουν να μεγαλώσει. Τι να κάνουμε. Θέλω να δω εδώ. Αυτό παραδείγματος χάρη, αυτό μπορώ να το διώξω. Οι αντιλόπες από ό,τι θυμάμαι δίνουν, δίνουν καλά credits, δίνουν 15, ωραία. Πολύ ωραία. Για να δούμε παραξανά. Οι αντιλόπες δίνουν 15. Πόσα, έχω 3 θηλυκά εδώ, έχω 3 θηλυκά. Αυτό μπορούμε να το διώξουμε, όχι. Αυτό είναι το αρχικό στην ουσία. Το κάποια στιγμή θα πεθάνει. Δεν πάω να το πουλήσω. Ό,τι αγόρασα δεν πάω να το πουλήσω. Εντάξει, έδιωξα και αυτό το στελικό.
Για να δούμε, πήγαμε 640. Μαρίνα, η Μαρίνα λοιπόν είναι η τίγρη από τη Σιβηρία, ναι. Και εδώ έχουμε τα φίδια. Τα φίδια και αυτά είναι αρσενικά και θηλυκά, ναι. Λες να μπορούμε να κάνουμε διασταύρωση και στα φίδια, να κάνουμε breeding. Δεν ξέρω. Εκεί που έχω σταματήσει να αναπαράγονται είναι αυτά εδώ, τα παγόνια. Τα οποία παγόνια βέβαια θα τους έδινα, αυτό εδώ το είχα σταματήσει, αλλά θα το ελευθερώσω να μου κάνουν κανένα παιδάκι ξανά. Μα τώρα αυτό που θα κάνω είναι δύο πράγματα που θα κάνω σήμερα για να προχωρήσουμε. Καταρχήν έχω ένα σημαντικό πρόβλημα στον κήπο. Τα οικονομικά πάνε πάρα πολύ καλά. Τα οικονομικά έχω φτάσει 87.000, μπορώ να αγοράσω τα πάντα έτσι. Συνέχεια πάμε ανωδικά, για να δω λιγάκι. Πάμε 5.000 κέρδος κάθε χρόνο, έτσι. Πραγματικά δηλαδή, πάω πολύ καλά. Το έχουμε παίξει πολύ έξυπνα το παιχνίδι, με τα μαγαζιά, με τα πάντα. Είμαστε, είχα φτιάξει εδώ υπόγεια, είχα βάλει την αντλία του νερού που θα καθαρίζει το νερό. Και είχα βάλει και το, πώς το λένε, και το ηλεκτρικό. Δυστυχώς όμως, άμα πατήσω εδώ αυτό εδώ, έχω τεράστιο negative impact στους ανθρώπους εδώ γύρω. Τεράστιο, ενώ δεν έχω πρόβλημα με τα λακτήρια. Εδώ λοιπόν έχω μεγάλο πρόβλημα. Ενώ τα έχω βάλει κάτω, τελικά φαίνεται ότι ακόμα και κάτω που είναι υπογείως αυτά εδώ επηρεάζουν τους επισκέπτες. Και το έψαξα λιγάκι παραπάνω και τελικά δεν παίζει ρόλο να τα κρύβεις. Το θέμα να είναι μακριά από τους επισκέπτες. Αρκετά μακριά. Ωραία. 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 Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Και εδώ τώρα. Ναι, γιατί βγήκε θεόστραβο. Και εδώ πάλι align to grid. Νομίζω ότι είμαστε ok. Έλα. Να δούμε. Ακριβώς το φέραμε. Και τώρα θέλω να δω τι επίπτωση έχει αυτό το πράγμα. Αχα. Α, οι δρόμοι που είναι. Α, κάπου εκεί είναι. Ωραία, οπότε τώρα μπορούμε να το φέρουμε στα ίσα αυτό. Ακριβώς στη μέση, κατάλαβες τι εννοώ. Select group. Move ρε. Αυτό θέλω, έτσι, μπράβο. Εντάξει, δεν βγήκε ακριβώς το ισό, αλλά βγήκε έτσι όπως το θέλω, στο περίπου τουλάχιστον. Έτσι λοιπόν, να το φέρουμε λίγο στα ίσια. Το φέρουμε λίγο στο ίσια. Έλα. Εδώ νομίζω. Ωραία. Ωραία. Τώρα. Εδώ λοιπόν. Θα φτιάξουμε τα δρομάκια. Του προσωπικού βέβαια. Μικρά θα είναι. Δεν θέλω κάτι το συγκλονιστικό. Και μάλιστα. Ωραία. Και από εδώ. Πολύ ωραία. Για να δούμε τώρα εδώ πέρα τι impact θα έχουμε. Μπορώ να καταλάβω ακριβώς όμως εδώ. Σχετικό είναι όμως εδώ. Μήπως να τα βάζα λιγάκι το ένα εδώ. Εκεί. Περίμενε.
Όχι, ρε, σε ίδιο, εντάξει, μια χαρά είναι. Είναι μια χαρά. Περίμενε. Να σημαδέψουμε τους χώρους. Στην ουσία έχω ένα εδώ. Εδώ είναι ο ένας ο δρόμος. Και εδώ είναι ο άλλος. Ένα εδώ που είμαστε. Όχι, είσαι ok. Είσαι ok. Είσαι πολύ ok. Πραγματικά είσαι ok. Επειδή έχω αυτό το θέμα, θα βάλω και αυτό εδώ. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Οπότε για να ξέρω πώς θα βάλω τα τέτοια. Για να ξέρω πώς θα βάλω τα δρομάκια ώστε, και τα υπόλοιπα τέλος πάντων πράγματα, ώστε να μην μας... να μην είναι ακριβώς στη μέση. Το έχω σαν σημάδι, ρε παιδί μου, καταλάβεις τι γίνεται τώρα. Και αυτό εδώ. Θέλω να το έχω σαν σημάδι ώστε να μπορέσω μετά να φτιάξω όλα τα άλλα γύρω γύρω. Οκ. Ωραία, τώρα θέλω να δω τι κάνει το καθένα, τι καλύπτει το καθένα. Αυτό είναι το βασικό της υπόθεσης. Εμπορεύμα. Ωραία εδώ. Από ό,τι βλέπω τα καλύπτει όλα και την πόρτα αυτούν εδώ. Οπότε είμαστε ok. Και από νερό. Εδώ, εντάξει, έτσι και έτσι. Εδώ είμαστε έτσι και έτσι. Βέβαια εδώ πέρα δεν έχω νερό, οπότε δεν έχω πρόβλημα. Μπορώ να βάλω και μια γεννήτρια νερό εδώ κάτω. Τώρα που το σκέφτομαι. Εδώ δεν εμποδίζει. Αφού έχω μία εδώ, μπορώ να βάλω και μία εδώ δίπλα. Οπότε να κάνουμε μια τριάδα. Σωστό. Αυτό θα γίνει. Facilities. Water, please. Να είμαστε και σίγουροι. Ας το κάνω λίγο πιο μικρό. Εδώ έτσι, ευθεία. Αυτό, τίποτα άλλο. Οπα, φίλε μου, οπα. Και εδώ λοιπόν θα βάλουμε ένα νερό. Ένα facility που θα καθαρίζει το νερό σε περίπτωση που χρειαστεί να... Έλα βρε. Εδώ είσαι. Οκ. Για να δούμε τι αρνητικό αντίκτυπο έχει αυτό εδώ. Αχα. Ούτε καν. Ούτε καν. Ο δρόμος είναι εδώ, ούτε καν φτάνει. Ωραία. Από θέμα νερού είμαστε ok. Εκεί που δεν έχω φως βασικά είναι εδώ και λίγο εδώ, αλλά δεν με πειράζει. Όχι, με το νερό έτσι. Εδώ θα έχω νερό. Οπότε εδώ μπορώ να κάνω κάτι. Λοιπόν, τώρα πάμε για το μεγάλο σχέδιο. Αφού φτιάξαμε εδώ το... Θα να δούμε εδώ πέρα τώρα. Και μας έχει μείνει τώρα. Λογικά τώρα δεν έχουμε θέμα. Ούψ, εσείς γιατί έχετε θέμα εδώ. Πάλι. Για πείτε μου, γιατί. Έλα τώρα, attack the facilities. Αφού δεν τα... Αφού δεν σ' ακουμπάνε τα facilities πουθενά. Τι έχω και σε πειράζουν τα facilities, για πες μου. Τι, κάτι έχει εδώ βασικά, κάτι έχει εδώ κάτω. Ζήρω, α, είναι το τέτοιο ρε εσύ. Έχει σκουπίδια. Μάμα μου κάθονται και μου πετάνε σκουπίδια, τι περιμένεις. Πετάνε σκουπίδια κάτω, αυτό είναι το πρόβλημά τους. Γιατί δεν τα μαζεύουν τα σκουπίδια. Περίεργος αυτό, γιατί δεν τα μαζεύουν.
Τέλος πάντων. Πάντως δεν έχουμε θέμα. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα μας έχει μείνει αυτός ο χώρος εδώ κάτω. Αυτός ο χώρος εδώ κάτω έχει πάει, θα πάει μάλλον ανεκμετάλλευτος. Οπότε εδώ θα κάνω το εξής. Θα βάλω και απ' τα άλλα τα φίδια, ράχνες και τέτοια πράγματα. Θα κάνω κάτι εδώ έτσι όμορφο υπογείως με αυτά τα exhibit animals, τα οποία είναι τα ζώα που είναι στις γυάλες, αυτά που έχουμε βάλει εκεί στο κτίριο μέσα. Οπότε θα φτιάξω ένα ωραίο χώρο εδώ υπόγειο. Εφόσον τον έχουμε που τον έχουμε, δεν θα πάει ανεκμετάλλευτος και θα κατεβαίνει ο κόσμος εδώ κάτω να τα βλέπει. Οπότε δηλαδή θα έχουμε στην ουσία για τα μικρά ζωάκια θα έχουμε δύο χώρους. Θα έχουμε ένα εδώ και ένα εδώ. Τα λάβατε. Οπότε είμαστε ok. Τώρα θέλω να κάνουμε κάτι. Λεφτά, τι γίνεται. Θέλω να κάνω κάτι. Θέλω να πάμε στο επόμενο μας ζώο αυτή τη στιγμή. Το οποίο θέλω να είναι μόνο με cash, μόνο με χρήματα. Γιατί δεν έχω κάτι άλλο. Το οποίο θα είναι, παιδιά μου, species, θα είναι το salt water crocodile. Αν θυμάστε καλά, σε προηγούμενα επεισόδια το είχα στον πρώτο μου ζωολογικό κήπο, το είχα φτιάξει. Οπότε, ωραία, έχουμε και αρσενικό και θηλυκό. Απλώς να δω πόσο ζουν αυτά, δεν θυμάμαι. Σε γελάσω. Πόσο ζουνε. 72, εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά. Animal trading. Οπότε θα πάρουμε ποιο να πάρουμε. Πάρουμε αυτό. Αυτό εδώ. Περίμενε λίγο να δω. Αυτό εδώ τι έχει. Αυτό size είναι μικρό. Αυτό είναι μεγάλο. Τους κάνει λίγο μεγάλο σε ηλικία. Αυτό είναι λίγο πιο μικρό. Εντάξει, δεν μας καίει αυτό. This animal has been forecast. Κάνω το λίγο στεγά, το ξέρουμε αυτό. Αυτό φαίνεται ότι είναι πιο ok. Τέλος πάντων, δεν μας πειράζει. Adopt αυτό. Πάρουμε τα δύο πιο μικρά για να ζήσουν τουλάχιστον το ίδιο. Εδώ λοιπόν τώρα θέλω 210 τετραγωνικά. Πρέπει να το βάλω εδώ. Για να είναι κοντά στο νερό, να το καθαρίζει. Τα λαβές. Για να είναι κοντά στο νερό, να το καθαρίζει. Πάμε λοιπόν.
και μία βροχερή ημέρα. Και μία βροχερή ημέρα λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το κλουβί είναι έτοιμο. Πιστεύω να μην έχω πρόβλημα και οι κροκόδιλοι να μην φύγουν πάνω από τις πέτρες. Είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι έχω κάνει μέχρι στιγμής. Λοιπόν, πρωτού το ξεκινήσουμε όμως, πρωτού βάλω τους κροκόδιλους στο μέρος εδώ, θέλω να βάλω αυτά τα φαγητά και όλα αυτά τα πράγματα. Salt water buddy, salt water crocodile, άντι. Λοιπόν, θέλω food. Οκ, να το βάλουμε κάπου εδώ. Ένα water, το οποίο να μπει κάπου. Πού να μπει αυτό? Πούμε εδώ, ας μπει εδώ. Τι άλλο θέλουμε? Heaters δεν μας ενδιαφέρει. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φέρουμε τους κροκόδιλους μέσα εδώ. Σταμάτησε και η βροχή, Ανάσταση. Η βροχή σταμάτησε. Οπότε... εδώ τι πρόβλημα έχουμε, εντάξει, έχουν ένα... είναι στρεσαρισμένα τα ζώα. Λοιπόν, σταμάτησε η βροχή, οπότε πού είναι οι κροκόδιλοι? Ένας, σεν του ζου, εδώ. Και ο άλλος που είναι... λοιπόν, κάνουμε το σταυρό μας τώρα. Κάνουμε το σταυρό μας τώρα να μην φύγουνε. Να μην φύγουνε πάνω από τις πέτρες. Πιστεύω να μην φύγουν πάνω από τις πέτρες. Θα το δούμε. Vet research, it's ok. Θα φτιάξω λίγο το περιβάλλον τώρα και είμαστε έτοιμοι. Α, εδώ λοιπόν. Αυτό εδώ. Πού είναι ρε εσύ ο κροκόδιλος? Κροκόδιλε, πού είσαι? Α, δεν τους έχουμε φέρει ακόμα, περιμένω. Καλά, κάτσε να τους φέρουμε. Έρχονται. 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 Για να δούμε τι θα δούμε. Οι κροκόδιλοι. Μεγάλο κουτί βλέπω. Ο ένας ήρθε. Και αυτός είναι ο αρσενικός, παιδιά, αυτός είναι ο μεγάλος. Χριστέ μου. Κοίτα εδώ. Αυτός είναι ο αρσενικός, ο μεγάλος. Πιστεύω να σκαρφαλώνουν πάνω εδώ, δεν νομίζω. Είμαστε... yes! Yes, yes, yes. Λοιπόν, τι θέλουμε τώρα? Θέλουμε ροκ. Αρκετό ροκ. Θέλουμε λίγο ροκ, όχι αρκετό, εντάξει, αρκετό δεν θέλω. Ροκ, ροκ, ροκ smooth, εδώ μπορεί, εντάξει. Και θέλω και soil. Έτσι να πέσει λιγάκι και το τέτοιο. Να δούμε εδώ πιο κάτω. Αχα. Πολύ ωραία. Βάλε και λίγο sand. Sand δεν έχω καθόλου. Μα καθόλου. Βάλουμε και λίγο sand. Οπα, 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 οπα. Πήραμε πολύ ροκ. Πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Τελειώσαμε με αυτό. Environment. Θέλουμε τώρα tropical. Τροπικά φυτά. Πολύ τροπικά όμως. Σαφέστατα θα βάλουμε τροπικά φυτά. Έτσι να βάλουμε μερικά να...
Αχ, καλά, αυτό δεν κάνει τίποτα. Τέσσερα, δεν πειράζει, άστο. Δεντράκια όμορφα θέλω. Ένα δεντράκι όμορφο. Όχι, βρε, δέντρο είπαμε, δεν είπαμε να βάλεις θάμνο. Ούτε αυτό. Αυτό δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Τι είναι αυτό, βρε. Δέντρο είπαμε να βάλουμε, δεν είπαμε να βάλουμε θάμνους. Αυτό θέλω. Έλα, μπράβο, εδώ είσαι. Αυτό θέλω. Αυτό μ' αρέσει. Όχι αυτό. Πάρω ένα παλιγάκι και ένα λιγάκι πιο μεγάλο. Αυτός. Και βάλει λιγάκι έτσι κάποια μικρούλια από εδώ και από εκεί. Μην τυχόν χρειαστεί τίποτα. Αν και δεν νομίζω. Όχι ότι παίζει κάποιο ρόλο. Απλώς. Νομίζω ότι το έκανα πολύ ωραίο, μου φαίνεται. Ναι. Έγινε πολύ καλό. Όχι, δεν χρειάζεται άλλα φυτά, δεν χρειάζεται να βάλουμε άλλα πράγματα. Όσο πιο λίγα, τόσο πιο καλά. Enrichment θέλω. Το enrichment είναι το βασικό της υπόθεσης. Εδώ είσαι. Τώρα εδώ. Enrichment, θέλω food enrichment και species enrichment. Άντε τώρα εδώ να δεις. Τι να σου πω τώρα εδώ. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα. Αυτό τι κάνει, αλήθεια. Okay. Ωραία, αυτό είναι okay. Καλά το βάλαμε. Και αυτό. Αυτός. Δεν χρειάζεται περισσότερα. Δεν χρειάζεται περισσότερα, παιδιά. Καταρχήν ο κόσμος. Πού είναι ο κόσμος? Ο κόσμος είναι εδώ. Λοιπόν, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Για να δούμε. Nutrition, καλά, αυτό είναι το λιγότερο. Είμαστε οριακά στα νερά και στην... στο τέτοιο. Coverage είμαστε στη μέση. Enrichment είμαστε 100%. Νομίζω ότι είναι τέλειο. Ένα από τα πιο ωραία. Ένα από τα πιο ωραία. Κάτσε να ξέρεις τι θέλω να κάνω. Θα βάλω και ένα μεγάλο κάπου εδώ. Έτσι. Έτσι ρε παιδί, να είναι όμορφο. Πολύ ωραία. Έχω βάλει για χρήματα, ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό. Αυτό εδώ, δεν πιστεύω δεν έχω κάνει τίποτα και να τρέχουμε. Και να μας φύγει ο κροκόδιλος στον δρόμο και να τον κυνηγάμε. Όχι, όχι, εντάξει, είναι οκ. Okay. This is animal, πού? Έλα βρε, γιατί. Αχ, ναι. Θα έρθει ο γιατρός. Ακόμα δεν τα βάλαμε, αρρωστήσαν. Πειράζει. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό εδώ. Αν όχι από τα πιο ωραία. Που έχω φτιάξει μέχρι στιγμής. Αυτό μόνο θέλω να αλλάξω τέτοιο. Θέλω να είναι στη μέση. Εδώ κι εσύ. Αχα, αυτός. Okay. Τι έγινε, όλα άρρωστα. Πρέπει εδώ τώρα να κάνω κάτι. Οπωσδήποτε. Εδώ. Πρέπει να ψάξουμε στους κροκόδιλους
Πού είναι η κροκόδηλη τώρα εδώ, να τη. Απλώς μου αρρώστησαν οι κροκόδηλοι. Δεν πειράζει όμως, θα ξαναέρθουν οι κροκόδηλοι και θα ξανάρθει ο κόσμος. Να το, έρχεται ο πρώτος. Έρχεται ο πρώτος, σε λιγάκι θα έρθει και ο άλλος. Το νερό είναι καθαρό, τα έχω τσεκάρει τα νερά. Λοιπόν, και είναι και μια χαρά, δηλαδή όλα στα πράσινα είναι, οπότε είμαστε ok. Όλα είναι στα πράσινα, έρχεται και ο μεγάλος λοιπόν. Πάρα πολύ ωραίος. Λοιπόν, αυτά ήταν ένα δύσκολο επεισόδιο. Με δυσκόλεψε λιγάκι γιατί δεν μου καθότανε το νερό με την γη που πατάνε και όλα αυτά. Τέλος πάντων, οι υπολογισμοί ήταν δύσκολοι και κάπου δεν κολούσε η όλη υπόθεση. Ελπίζω αν σας άρεσε. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, κάνετε ένα like, κάντε μία εγγραφή στο κανάλι. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά με περισσότερο Planet Zoo.